αγαπούλες μου, τι μου κάνετε, πάμε βολτίτσα και λέω ας ανοίξω και να σας πάρω και μαζί μας λιγάκι. Και σας σκεφτόμουν πάρα πολύ γιατί βλέπω ότι γίνεται κάτω στην Ελλάδα και προπάνωση η Ρόδος και με συναχωράει πάρα πολύ αυτό. Δεν είναι ωραία τα πράγματα καθόλου. Εύχομαι να είστε καλά εκεί που βρισκόσαστε και να προσέχετε, σας παρακαλώ, τον εαυτό σας. Σας δίνω πάρα πολλά φιλάκια. Γεια σας αγάπες μου, τι μου κάνετε, πώς είσαστε? Φτιάχνω τα νυχάκια μου που βλέπετε και τα φτιάχνω τώρα και χρόνια μόνη μου. Πρώτον, δεν έχω και ώρα να πάω κάπου να τα φτιάξω. Δεύτερον, μ' αρέσει να τα φτιάχνω με ένα κουφίζι. Είναι κάτι που με ένα κουφίζι και μ' αρέσει, όπως το είπα, ναι. Έχτες πήγα μια βοτίτσα κάτω στη λίμνη, στη Ζυρίχη, ήταν Κυριακή 23 και πήγαμε κάνα μια βοτίτσα, ήθελαμε να πάμε να δώσουμε έτσι ψωμάκια στις πάπιες. Τελικά όμως δεν βρήκαμε θέση να κατεβούμε με το αμάξι, είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν μια πανέμορφη μέρα με ωραία ζέστη. Πήγανε να κάνουν μπάνιο ο κόσμος στην λίμνη κάτω και έτσι εμείς δεν θα μπορέσαμε να πάμε να δώσουμε ψωμάκι στις παπίτσες. Θα πάμε άλλη φορά όμως, θα το δείτε γι' αυτό. Και κάναμε έτσι μια μικρή διαδρομούλα και γύρισαμε πάλι σπίτι και εγώ με καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια που μου γράψατε κάτω, που μου είπατε τόσο ωραία λόγια. Ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά. Είναι έτσι ωραία να ακούς ή να διαβάζεις τέτοια ωραία σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν ήθελα κιόλας να σας στεναχωρέσω. Απλώς ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, τώρα έβγαλα όλο το ζέλ που είδατε, το χρώμα που ήταν το παλιό απάνω, με τη μηχανή, τα καθάρισα. Τώρα τα ξαναπερνάω πάλι με τη λίμνη να τα καθαρίσω λίγο πιο καλύτερα, για να είναι λίγο έτοιμα, γιατί είναι και μεγάλα, ήταν πάρα πολύ μεγάλα, νομίζω 5 εβδομάδες είναι τελικά που το είχα αυτό το χρωματάκι και ήταν πάρα πολύ μεγάλα, τα νύχια δεν μπορώ σαν αισθητικός να δουλέψω κιόλας. Τελικά τώρα με το χρώμα αποφάσισα να πάρω το 41, αυτό το ροζέ, γιατί το γράψατε πιο πολύ κάτω, το 41 και το 56, το 66 ήταν λίγο πιο γράψανε πολύ, αλλά ήταν για μένα πάρα πολύ δύσκολο γιατί και τα τρία χρωματάκια ήταν φανταστικά, τα έχω κάνει και άλλες φορές και παίρνω τώρα το 41, το ροζέ, πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι. Σιγά σιγά τα φτιάχνω, φυσικά στο βλέπετε λίγο πιο γρήγορα, εγώ έκανα 1,5 ώρα. Αυτό το βουλτσάκι που βλέπετε το έχω πάρει από τσάμπο. Τέλειο, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι φανταστικό και όλοι οι πελάτες, αχ τι ωραίο και τι ωραίο. Τώρα βάζω το υγρό πρώτα, το primer. Είναι βασικό για να αρχίσω να φτιάξω τα νύχια, πρώτα αυτό και μετά και το paste. Και αυτό θα μπει πρώτα στη λάμπα. Έχει δουλίτσα, είναι step-step, έχει πολύ δουλίτσα, αλλά όπως είπα μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά από αυτό έχω και ένα νυχάκι που στις γωνίτσες είχε φύγει λίγο το νύχι και δεν ήταν ίσιο και αναγκάστηκα να βάλω αυτό εδώ απάνω για να βάλω το ζέλ για να φτιάξω νύχι, δηλαδή να το φτιάξω στις γωνίτσες που μου λείπει. Και έτσι για μένα με διευκολύνει πάρα πολύ αυτό εδώ. Έχει αυτό μπαίνει μέσα πάλι. Και τώρα βάζω το ζέλα πάνω, το κάνω μοντελάς για να το βάλω μετά στο φουρνάκι μέσα για να πιάσει καλά. Πάνω στις γωνίτες κοιτάω να μην έχει το ζέλ γιατί μετά λίγο δύσκολο να το καθαρίσω κιόλας.
και με το αριστερό το χέρι, αγάπη μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα και τόσα χρόνια που το κάνω, αλλά πάντα έχει έτσι. Για δεν είναι πως το να το φτιάξει με το δεξί. Είναι πιο εύκολα. Με το αριστερό στο δεξί είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά γίνεται όμως. Έχω βρει το κόλπο και κάπως το φτιάχνω και καλά. Φτιάχνω πρώτα το δεξί το χέρι και κάθε ένα δάχτυλο ξεχωριστά το βάζω μέσα στο φουρνάκι. Κανονικά όμως πρέπει να αρχίσω καλύτερα με το αριστερό το χέρι, γιατί είναι πιο δύσκολο όπως είπαμε. Αλλά πάντα έτσι αρχίζω να κάνω. Τώρα τα καθαρίζουμε ένα υγρό που είναι ειδικό για τα σελ, για να μπορέσω να τα φτιάξω με την λίμα και έτσι νωρώ το χρωματάκι τους. Αλλά δεν μπορώ να τα αφήσω τώρα έτσι, πρέπει να τα φτιάξω, να τα βάλω στη φόρμα τους για να μπορέσουμε μετά να τα βάψουμε. Αλλιώς θα είναι λίγο παράξενα άμα δεν τα φτιάχνεις έτσι με τη λίμα. Αυτό τώρα το κομμάτι είναι βασικό πριν βάλουμε το χρωματάκι. Πριν από χρόνια είχα πάρα πολύ μεγάλα νύχια. Είχα πραγματικά μεγάλα νύχια, αλλά δεν γινόταν. Είχα πάντα δυσκολία όταν ήθελα να κάνω πίσω δουλειά αισθητικός και έπρεπε πάντα να τα λιμάρω πριν κάνω αυτή τη δουλειά, πριν έρθει η πελάτησα και μετά ξέρω εγώ ότι έβαζα τις πελάτες όλες μαζί σε 2-3 μέρες και μετά ξαναφτιάχνα πάλι τα νύχια μου μεγάλα, και αυτό ήταν πάρα πολύ πελαλίδικο και δεν μπορούσα άλλο. Εντάξει, όσο να είναι, δεν είναι και ωραίο με τέτοια μεγάλα νύχια. Δηλαδή εμένα, ναι, εκείνο το καιρό μ' αρέσανε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούσα από τη δουλειά μου, δεν γινότανε. Και έτσι αποφάσισα να τα έχω όλο κοντά και μικρά. Μ' άρεσε να είχα και λίγο έτσι μια φόρμα σαν αμύγδαλου, λίγο πιο μεγάλα και έτσι λίγο μπροστά σαν το αμύγδαλο που έχει αυτό το ωραίο κλείσιμο ή σαν την μπαλερίνα, αλλά δεν με βολεύει στη δουλειά μου. Κρίμας. Εντάξει, okay, μ' αρέσει το πως τα έχω, καλά είναι, μπορώ να δουλέψω, δεν έχω πρόβλημα. Καθαρίζω πάντα και από κάτω τις μεριές από τα νύχια, για να μην είναι το νύχι μου πάρα πολύ έντονα και μετά αρχίσει και ξεκολλάει από το ζέλ και με πειράσει, και να είναι πάντα καθαρά από κάτω. Αυτό είναι, πρέπει να γίνεται. Σιγά σιγά φτάνουμε να βάλουμε και το χρωματάκι, δεν μένει πολύ. Άμα θέλετε να το δείτε πιο λεπτομερέστατα και πιο σιγά και πιο αναλυτικά πως βάζω το ζέλ απάνω ή πως τα φτιάχνω, μου το πείτε. Μα θέλετε να μάθετε κάτι τέτοιο. Οι πιο πολλοί είπαν το 56 και το 41. Το 66 ήταν λιγότερο. Σήμερα Δευτέρα. Το βίντεο βγήκε Κυριακή και έτσι ήταν λίγο καιρός να. Thank you.
Του 41 τελικά. Είχα όρεξη να βάλω αυτό εδώ. Σας ευχαριστώ όμως που μου γράψατε στα σχόλια κάτω τι χρωματάκι να πάρω. Θα το ξανακάνουμε σίγουρα και άλλη φορά. Γιατί με διαφορεύει. Καμιά φορά δεν ξέρω τι θέλω κι εγώ. Και έτσι είναι για μένα ό,τι πρέπει. Και αυτό το έχω ξανακάνει και άλλη φορά, και αυτό εδώ το έχω ξανακάνει και άλλη φορά. Νομίζω αυτό εδώ το βάλω για την Ελλάδα κάτω που θα κατεβούμε το Αύγουστο, για να είναι ακόμα πιο δυνατά, πιο ωραίο και πιο φρέσκο και πιο ξέρω εγώ τι. Για την Ελλάδα είναι ότι πρέπει έτσι τα ρεχνηματάκια ανοιχτά, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έχω ξανακάνει και άλλη φορά, είναι φανταστικό το ρεχνηματάκι, πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω πως φαίνεται στην κάμερα, αλλά είναι φανταστικό. Πραγματικά πολύ ωραίο χρωματάκι. Ωραίο απαλό και έχει και κάπως έτσι αυτό το ροζέ το ωραίο. Πραγματικά ωραίο. Ωραία, ωραία. Υπήρχε ένα μικρό διάστημα που τα φτιάχνα τα νύχια μου Shedlock, το λέμε εμείς εδώ, δεν ξέρω πώς λέγεται στην Ελλάδα κάτω. Είναι κάτι, όχι σαν το gel που φτιάξα σήμερα, που είναι κάπως αλλιώς, που είναι πιο εύκολο για κάποιον που μπορεί να το φτιάξει και στο σπίτι. Αλλά μένα δεν με βολεύανε και έχω μείνει στο gel. Αλλά άμα θέλετε να το δείξω μια μέρα πως φτιάχνουμε αυτό το άλλο, πως γίνεται, μπορώ να σας το δείξω. Μπορώ και όσο να ρωτήσω μια πελάτησα με θέλει να κρατήσει τα χέρια της και να σας το δείξω. Ευχαρίστως. Πέστε μου, γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι σας ενδιαφέρει από αυτά. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Τώρα βάζω και το top coat και πάνω πλένω τα χέρια μου. Σκοβολάνε αυτά τα λαδάκια πάρα πολύ και κάνουν πάρα πολύ καλό στο δέρμα. Ήθελα τώρα μόλις να πάρω το ποδήλατο και γίνεται. Δεν μπορώ να σου το δείξω. Εντάξει, μόλις έβαλα τη τσάντα μου στο ποδήλατο απάνω. Α, παιδιά, δεν γίνεται τίποτα. Θα μείνω εδώ από κάτω. Κοίτα πώς το μεγαλύτερο πάλι απάνω. Τώρα τι πάτησα. Τι πάτησα. Α, καλά, εντάξει, εγώ πάω πάλι μέσα, πάω πάλι μέσα, αγάπες μου. Καλά, ο Θεούλη μου.
Εντάξει. Άμα τώρα εγώ θα ήμουνα στο δρόμο. Εντάξει, πάει, τέλειωσε, αυτό ήτανε. Θεούλη μου, τι έγινε! Θεέ μου. Εντάξει. Εντάξει. Πάω μέσα πάλι. Και προχόμαστε και εδώ, δεν γίνεται τίποτα. Πόβο. Να φτάσω σπίτι εγώ σήμερα. Πώς πάω μέσα. Κάτσε να πάω μέσα, πάω μέσα. Καλά, ε. Χαλάζει τώρα. Τώρα ρίχνει χαλάζει, αγάπη μου. Τώρα ρίχνει χαλάζει, αγάπη μου. Ωραία, δίκη χαλάζει. Ω, καλά. Καλά είμαστε. Αυτό ήτανε. Εγώ θα μείνω στο μαγαζί σήμερα. Θα με παίρνω ο αντούλης μου. Έτσι που πάμε μυστικά σιγά. Έγινα μουσκεμα. Είμαι από εδώ κάτω. Μην μυρίσαμε κιόλας. Τι είναι αυτό καλέ, εντάξει είπαμε πια. Τι είναι αυτό πια. Σαν να μου έγινε μουσκεμα. Μουσκεμα, θα σπάσει σίγουρα. Θα σπάσει αυτή, κοιτάξτε. Ωγω. Πάω μέσα αγάπης μου, δεν γίνεται τίποτα. Περιμένω τώρα εδώ κάτω, μήπως σταματήσει. Έχει πλημμυρίσει. Βλέπετε εκεί μπροστά. Καλέ, τι ήταν αυτό προηγουμένο. Που, καλά που δεν ήμουν στο ποδήλατο απάνω και ήμουν στο δρόμο για το σπίτι. Πάλι καλά. Πάλι καλά. 5 λεπτά αργότερα βγήκε ο ήλιος. Λες και δεν έχει γίνει τίποτα. Βρέχει λιγάκι. Αλλά θα... Θα δω τώρα πώς θα πάω στο ποδήλατο. Να δούμε.